Γεια σας, είμαι η Χριστίνα και βλέπετε Λαποφέτο. Σήμερα θα σας δώσω μια άλλη ιδέα για ένα υγιεινό πρωινό, αλλά θα μπορούσε να γίνει και ένα πολύ υγιεινό επιδόρπιο. Θα κάνουμε μια πουτίνγκα με chia σπόρους που θα τα βρείτε σε μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ πλέον, αλλά 100% σε όλα τα βιολογικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο ίντερνετ. Και γι' αυτό πάμε να σας δείξω τι υλικά θα χρειαστούμε. Για την πουτίνγκα μας, με τα σπόρους της chia θα χρειαστούμε σπόρους chia και εδώ θα χρειαστούμε 4 κουταλιές της σούπας, 250 γραμμάρια γάλα αμυγδάλου. Αυτό εδώ πέρα το έχω κάνει σπιτικό και το έχω δείξει σε ένα ξεχωριστό βίντεο. Θα το βάλω κάτω στην περιγραφή, όποιος ενδιαφέρεται να το κάνει σπιτικό αυτό το γάλα. Ή γίνεται φυσικά και το αγοραστό. Μία πρέσα κανέλα, σιρόπι αγάβης ή ακόμα και μέλι. Εδώ μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε εσείς. Εγώ θα βάλω μία κουταλιά της σούπας, ακτινίδια και μία μάγκο. Σε ένα ταπεράκι που μπαίνει και μέσα στο ψυγείο θα βάλω τώρα 4 κουταλιές της σούπας, αυτό το chia, τα σπόρια, μετά προσθέτω το γάλα αμυγδάλου, θα βάλω μία πρέσα κανέλα και το γλυκατικό στοιχείο. Περίπου μία κουταλιά της σούπας. Τώρα αυτά όλα θα τα ανακατέψω μία φορά. Και θα το βάλουμε για μία ώρα μέσα στο ψυγείο. Μετά από τα πρώτα 15 μάλλον λεπτά θα το ανακατεύω συνεχώς, δηλαδή περίπου ανά 5 λεπτά, μαζί με το κουτάλι. Και έτσι όπως είναι, θα το σκεπάσω και πάει στο ψυγείο. Στο εντωμεταξύ θα κόψουμε σε μικρά κυβάκια τα ακτινίδια μας. Θα καθαρίσω τη μάγκο. Αυτή δεν την κόψουμε σε μικρά κυβάκια, απλά σε μεγαλύτερα κομμάτια και θα την πολτοποιήσουμε. Θα βάλω τώρα σε ένα μακρόστενο δοχείο το φρούτο μου. Και θα το πολτοποιήσω μαζί με ένα μίξερ χερός. Και αφού το έχω πολτοποιήσει, θα το αφήσω και αυτό στην άκρη μέχρι να γίνει η πουτίνγκα μας. Μετά από 15 λεπτά, αφού το έχω ανακατέψει ανά 5 λεπτά μέσα στο ψυγείο, τώρα θα τα βάλω στα φορμάκια της αρχισκίας σας. Μπορείτε ακόμα να πάρετε και ποτήρια του μαρτίνι, φαίνεται επίσης πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα το γεμίσω
ποτηράκια μου. Και θα τα βάλω τώρα για τα υπόλοιπα τα 45 λεπτά μέσα στο ψυγείο. Θα σκεπάσω λίγο με μεμβράνη όμως. Και έτσι όπως είναι μετά θα τα αφήσω να σφίξουν εντελώς. Μετά από 45 λεπτά, σύνολα δηλαδή μία ώρα στο ψυγείο τα έχω βγάλει, θα βάλω από πάνω λίγο από το πουρέ μάγκο. Τόσο. Ίσα ίσα δηλαδή να σκεπάσει η σάλτσα μάγκο όλη την πουτίνγκα μας. Τόσο αρκεί. Και θα βάλω και τα κυβάκια από το ακτινίδιο που είχαμε κόψει στην αρχή. Και είναι έτοιμο. Ένα πολύ υγιεινό πρωινό ή ακόμα και επιδόρπιο. Και έτοιμα είναι τρία υπέροχα υγιεινά πρωινά που θα μπορούσε να είναι και ένα υγιεινό σνακ αδιάμεσα της ημέρας ή όποτε θέλετε εσείς. Έχω κάνει σε ένα ξεχωριστό βίντεο το smoothie bowl και εδώ πέρα έχω κάνει παραδοσιακό το porridge μαζί με νυφάδες βρώμης που γίνεται και τα δύο θα τα βάλω κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή όποιος ενδιαφέρεται να κάνει ένα υγιεινό πρωινό. Εγώ εύχομαι και αυτή η ιδέα για ένα υγιεινό πρωινό να σας αρέσει. Κάνε τη συνταγή γιατί το μπορείς και εσύ.